Φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γαμιά της Αθήνας. Μια εκπομπή που, όπως όλοι γνωρίζετε, ασχολείται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στον Πανερυθραϊκό. Ο Πανερυθραϊκός, ο οποίος μετέχει στον πρώτο όμιλο της Α κατηγορίας και βρίσκεται στην πρώτη θέση ισόβαθμος με τη Διάνα Ηλιούπολης με 16 βαθμούς. Έχει 5 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα την τελευταία αγωνιστική στην έδρα του από το Ηράκλειο. Μαζί μας για να μιλήσουμε για τον Πανερυθραϊκό έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Στέλιο Μουντανάρη. Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον ποδοσφαιριστή της ομάδας και πρώτο σκόρερ με 5 γκολ, τον Νίκο Σπαρτάλη. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον Νίκο, coach. Βεβαίως. Νίκο, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, περιμένατε να έχετε αυτή την πορεία μέχρι στιγμής, να είστε στην κορυφή του ομίλου? Πιστεύω ότι δεν το περιμέναμε, αλλά δεν είχαμε και κάποιο συγκεκριμένο στόχο από την αρχή της χρονιάς. Πηγαίναμε ένα παιχνίδι, τα δίναμε όλα σε κάθε παιχνίδι και βλέπαμε τα γίνει άλλη εβδομάδα. Ποιο είναι το μυστικό, Νίκο, της επιτυχίας? Έχουμε πολύ καλές προπονήσεις και σαν ομάδα είμαστε όλοι καλά μεταξύ μας και έχουμε ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Αυτό πιστεύω είναι. Ωραία. Στέλιο, 5 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήταν την τελευταία αγωνιστική από το Ηράκλειο. Η ίδια ερώτηση και σε σένα, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, περίμενες ο Πανερυθραϊκός να έχει αυτή την πορεία? Νομίζω ότι η ομάδα μας γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα ήταν καλύτερη τη φετινή σεζόν. Γιατί εκτός ότι η ομάδα έχει αρκετά χρόνια τον ίδιο κορμό, οι νεαροί μας ποδοσφαιριστές είχαν αποκτήσει αρκετά, είχαν αποκομίσει την εμπειρία που χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια, μια και βρεθήκαμε σε πολύ δύσκολο όμιλο φαινομενικά. Όταν έγινε η κλήρωση, ο όμιλος αυτός όλοι λέγανε ότι είναι φωτιά. Εμείς δεν το είδαμε έτσι. Είδαμε ότι είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Απλά, όπως είπε και ο Νίκος, πάντα κοιτάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Θα σας θυμίσω ότι την πρώτη αγωνιστική στραβοπατήσαμε. Είχατε ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα Ζωγράφου. Ο οποίος Αστέρας έχει πάρει το μοναδικό ένα πόντο με εμάς. Βέβαια, αδικηθήκαμε από το αποτέλεσμα, διότι χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και είχαμε 3 δοκάρια, χαμένο πέναλτι. Θέλω να πω ότι φαινομενικά ξεκινήσαμε στραβά και όταν παίζεις με μια ομάδα που δεν είναι τόσο ισχυρή όπως οι υπόλοιπες, σίγουρα η πρώτη αγωνιστική σου αφήνει έτσι συναισθήματα ανάμεικτα. Ότι έπαιξες καλά αλλά δεν κέρδισες. Αλλά αυτό που είπαμε, παιχνίδι το παιχνίδι, νομίζω ότι βγάλαμε ένα αρκετά καλό πρόσωπο. Σε όλα τα παιχνίδια έχουμε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Δηλαδή με όποιον και να παίξαμε, νομίζω ότι για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήμασταν καλύτεροι. Με εξαίρεση το τελευταίο παιχνίδι που είχαμε από ένα ημίχρονο. Δηλαδή το Ηράκλειο εκμεταλλεύτηκε το πρώτο ημίχρονο και σκόραρε, ενώ εμείς στο δεύτερο ημίχρονο που ήμασταν καλύτεροι από το Ηράκλειο δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Όσον αφορά λοιπόν το ερώτημα, νομίζω ότι η ομάδα μας είναι αρκετά καλή και νομίζω δίκαια είμαστε εκεί που είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή. Νίκο, το ρόστερ της ομάδας αποτελείται από νεαρούς παίκτες, υπάρχουν και κάποιοι έμπειροι? Ναι. Όχι, ο Νίκο. Νίκος ένα λέει. Ναι, ναι. Ο Σημελίδης είναι πολλά χρόνια στην ομάδα και είναι έμπειρος θεωρητικά. Ο Γεωργακόπουλος και ο Πανασίου, ο Γιώργος. Είναι η έμπειρη της ομάδας. Ο μέσος όρος ηλικίας, δηλαδή, Νίκο, είστε 20-διάριδες, 23-διάριδες? Εκεί, 21, 19, 22 και μετά πάει 30 οι υπόλοιποι.
Πώς είναι η διοίκηση, είναι κοντά σας, είναι... Ναι, ο πρόεδρος είναι κάθε μέρα στο γήπεδο. Βλέπει τις προπονήσεις μας, μας μιλάει καθημερινά. Και το γήπεδο είναι σε άριστη κατάσταση, ο αγωνιστικός χώρος, Νίκο, έτσι. Ναι, ναι. Στέλιο, είναι δύσκολος ο όμιλος στον οποίο μετέχετε. Ομάδες που όλοι τις θεωρούσαν ότι θα ξεχωρίσουν, δηλαδή όπως το Ηράκλειο, ο Άταλος, η Νέα Ιωνία, ομάδες που έχουν κάνει καλές μεταγραφές, αρκετές μεταγραφές, βρίσκονται πιο κάτω στη βαθμολογία. Ναι, αν εξαιρέσουμε τη Διάνα που δεν έχει δείξει και αυτή μια σταθερότητα από την αρχή όπως και εμείς, οι υπόλοιπες ομάδες δεν ξεκίνησαν πολύ καλά. Νομίζω ότι πάντα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα των ομάδων, πάντα υπάρχουν, το έχω πει και στους ποδοσφαιριστές, εδώ είναι ο Νίκος να το επιβεβαιώσει, ότι γίνονται πολλές εκπλήξεις. Σε κάποια από την πρώτη αγωνιστική, ότι θα γίνουν εκπλήξεις. Δηλαδή θα υπάρξουν κάποιες ομάδες που ενδεχομένως θα χάσουν βαθμούς με υποδιέστερους αντίπαλους. Αυτό έχει γίνει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και κάποιες ομάδες είναι μουδιασμένες σε ό,τι έχει σχέση με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αλλά εγώ πιστεύω ότι παρόλα αυτά, επειδή εντάξει, είμαστε στο ξεκίνημα στην ουσία, δεν έχουμε κάνει, είμαστε στο 1 τέταρτο, πιστεύω ότι αυτές οι 4-5 ομάδες που είναι αρκετά ψηλά, δηλαδή αν βάλουμε το Ηράκλειο που έχει 10 βαθμούς και τον Άταλο, από εκεί και πάνω οι υπόλοιπες ομάδες δηλαδή, φαίνεται ότι θα είναι ψηλά στη βαθμολογία και θα καθορίσουν ενδεχομένως και το ποιος μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή εκτός από εμάς, εκτός τη Δάφνη Παλαιού Φαλήρου που φαίνεται ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Τη Διάνα. Οι υπόλοιποι 2-3 διεκδικητές του τίτλου πιστεύω ότι είναι και ο Άταλος και το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, για την Νέα Ιωνία δεν μπορούμε να πούμε γιατί είναι πολύ χαμηλά και ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά της. Αλλά νομίζω ακόμα και η Νέα Ιωνία κάποια στιγμή θα ξεκολλήσει από εκεί που είναι. Γιατί έχει καλό ρόστερ. Νίκο, ποια ομάδα από αυτές που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής σας δυσκόλεψε περισσότερο? Ήταν η καλύτερη ομάδα που έχετε αντιμετωπίσει? Ναι, το Ηράκλειο, με διαφορά από αυτές τις ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει. Ήταν πολύ δηλωμένη ομάδα, τρέχανε συνέχεια. Από αυτές τις ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει, το Ηράκλειο θεωρώ ήταν η καλύτερη ομάδα. Ποια είναι η άποψή σου, Νίκο, για τον Όμιλο? Ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα ξεχωρίσουν στη συνέχεια, όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα? Το Ηράκλειο, η Δάφνη φαίνεται δυνατή ομάδα, εμείς θεωρώ, και η Διάνα Ηλιούπολης, αυτές. Δεν πιστεύω κάποιες ομάδες. Μπορεί και ο Άταλος να βρει τα πατήματά του, αλλά θα δείξει. Στέλιο, ο Ήφαιστος Περιστερίου. Ο Ήφαιστος είναι μια ομάδα με αρκετούς παίκτες γηγενείς ενδεχομένως, δικά της παιδιά. Επειδή την παρακολούθησα και την τελευταία φορά που πήγα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Ιωσίων, δεν βρέθηκε σε καλή παιδιά. Αίσθητος ο Ήφαιστος, Στέλιο, και ναι, έκανε ναι. Την πρώτη του ήττα με τον Ολυμπιακό Ιωσίων. Ναι. Επειδή σου αναφέρω, επειδή δεν την ανέφερε σε αυτή την ομάδα. Δεν την ανέφερα όσο ότι έχει σχέση, όχι ότι δεν την υπολογίζουμε, αλλά άμα δείτε, αναφέρθηκα πιο πολύ σε ομάδες που έχουν πολύ ποιοτικά ρόστερ, όπως είναι ο Άταλος ή η Διάνα Ηλιούπολης ή το Ηράκλειο. Δεν την ανέφερα γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Πιστεύω ότι, εντάξει, δεν έχουν την πολύ μεγάλη εμπειρία. Λείπει εμπειρία, όπως και από εμάς ενδεχομένως να λείπει σε κάποια κομμάτια και φαίνεται αυτό, αλλά εγώ πάντα κρίνω με βάση αυτό που βλέπω, επειδή την είδα πριν λίγες μέρες την ομάδα του Ηφαίστου. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που θα σωθεί άνετα, αλλά δεν θεωρώ ότι μέχρι τέλος θα μπορεί να πάει πολύ ψηλά στη βαθμολογία, ότι θα είναι μέσα στις πρώτες 2-3 θέσεις, γι' αυτό και δεν την ανέφερα. Με βάση το ρόστερ που έχει και με βάση την δυναμική. Δηλαδή βλέπω μια ομάδα που είναι από παίκτες δικούς της, που τρέχει πολύ, παίζει πολύ δυναμικά σαν ομάδα,
αλλά λείπει το κομμάτι αυτό που λέμε να έχει κάποιους παίχτες βαρόμετρο. Δηλαδή, ακόμα και ο Ολυμπιακός Λιωσίων που τον είδα, εγώ διάκρινα 3-4 ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ ιδιαίτεροι ποδοσφαιριστές για την κατηγορία αυτή. Οπότε, με αυτή τη λογική το λέμε, έτσι, χωρίς να θέλουμε να προσβάλλουμε κανέναν, πιστεύω ότι σε αυτές τις 4-5 ομάδες που προείπα, δεν νομίζω ότι θα είναι στο τέλος ο ύφεστος. Ποια ομάδα θεωρείς ότι είναι η έκπληξη μέχρι στιγμής? Δεν την περίμενες να έχει αυτή την πορεία και έχει μια καλή πορεία. Είναι κάποια ομάδα που δεν την υπολόγιζες? Όχι, δεν την υπολόγιζα. Απλά θεωρούμε ότι επειδή η Δάφνη Παλαιοφαλήρου είχε ανέβει από την β' κατηγορία, όπως και οι περισσότερες ομάδες αυτού του τύπου, θεωρούσαμε ότι ενδεχομένως θα είναι μια ομάδα, γιατί έχει ένα κορμό, θα ήταν σε κάποιες υψηλές θέσεις, αλλά όχι τόσο ψηλά, γιατί δείχνει ότι και αυτή έχει μια σταθερότητα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι έχει 15 βαθμούς, έχει κάνει κάποια παιχνίδια πάρα πολύ καλά, έχει κερδίσει κάποιους αντιπάλους αξιόλογους και μάλιστα εκτός έδρας όπως το Ηράκλειο. Οπότε ναι, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Εγώ να πω την αλήθεια, χαίρομαι. Μ' αρέσει να βλέπω τις ομάδες που προσπαθούν να παράξουν ποδόσφαιρο και δεν φοβούνται, είτε παίζουν στην έδρα είτε εκτός έδρας, να τολμήσουν να κάνουν κάποια πράγματα. Ωραία. Νίκο, πόσα χρόνια είσαι στην ομάδα? Αυτός είναι ο 13ος χρόνος από τις ακαδημίες. Α, δηλαδή προέρχεσαι από, από το τμήμα υποδομής. Ναι, ναι. Και πότε προωθήθηκες στο ανδρικό τμήμα? Αυτός είναι ο 3ος μου χρόνος. Ανδρικό. Σίγουρα το όνειρό σου είναι αύριο μεθαύριο να παίξεις σε ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Ναι, ναι. Ποια ομάδα έτσι υποστηρίζεις εκτός από Πανερυθραϊκό, ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Εξωτερικό Λίβερπουλ και Μπαρσελόνα και στην Ελλάδα η ΑΕΚ. Κόκκινα δηλαδή στο εξωτερικό, παρόλο που είσαι, και ναι, παρόλο που είσαι κόκκινας με την Ερυθρέα, ΑΕΚ είσαι, έτσι. Ναι, ναι. Και ποιον παίκτη έτσι θαυμάζεις, θα ήθελες να του μοιάσεις? Από εξωτερικό. Ναι, και Έλληνας και ξένος. Εντάξει, Νάικ μου αρέσει ο Λιβάγια. Εξωτερικό μου αρέσει πολύ παίκτη. Ο Μέση είναι ο αγαπημένος μου. Αλλά μου αρέσουν πολύ παίκτες στο εξωτερικό. Την μπάλα. Δεν μου έρχεται τώρα κάποιος άλλος. Αυτή. Ωραία, για πες μας τώρα με τον coach. Πώς είναι οι προπονήσεις, πώς είναι η συνεργασία μαζί του με τον Στέλιο τον Μουντανάρη και με το υπόλοιπο team? Είναι πολύ καλή η σχέση μας. Καθημερινά μιλάμε στις προπονήσεις. Οι προπονήσεις είναι πολύ καλές. Και ό,τι προβλήματα υπάρχουν μεταξύ μας, τα λύνουμε κατευθείαν. Με κάποιους παίκτες βγαίνεις και εκτός, δηλαδή και κάνετε παρέα εκτός γηπέδου? Ναι, ναι. Ωραία. Coach, είχαμε τώρα την διακοπή του πρωταθλήματος και το lockdown με τα νέα μέτρα. Εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Πρέπει να εναρμονιστούμε με βάση τις οδηγίες. Όπως έχω πει πολλές φορές, η υγεία είναι το πολύτιμότερο αγαθό για τον κόσμο και νομίζω τα υπόλοιπα περισσεύουν. Από τη στιγμή που έχουμε υγεία, όλα τα άλλα είναι εύκολα να γίνουν. Έτσι και εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε αυτή τη στιγμή να λειτουργήσουμε με βάση αυτά που λέει η πολιτεία και ας ευχηθούμε ότι σε 3 εβδομάδες, όπως έχουν πει, ότι ενδεχομένως να μπορέσουμε σιγά σιγά να ξαναμπούμε στο ρυθμό και κάποια στιγμή να αρχίσει το πρωτάθλημα, γιατί εντάξει, και να επανέλθουμε σε 3 εβδομάδες φαινομενικά να ξεκινήσουμε την προπόνηση, οι ομάδες όλες καταλαβαίνετε ότι σχεδόν θα είναι στο μηδέν. Δηλαδή όσο και να έχουμε δώσει πρόγραμμα στους ποδοσφαιριστές, σαν ομάδα εμείς ή και οι υπόλοιπες ομάδες, δεν θα είναι στο επίπεδο το επιθυμητό για να πεις ότι ξεκινάει αμέσως το πρωτάθλημα.
Άρα λοιπόν εκεί έχουμε ένα πρόβλημα, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να τελειώσει αυτή η συγκυρία, η δύσκολη που περνάει η χώρα μας και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, για να μπούμε ξανά σιγά σιγά στο ρυθμό μας. Όπως είπες, έδωσες κάποιο πρόγραμμα στους παίκτες να το τηρήσουν? Βδομάδα-βδομάδα παίρνουν πρόγραμμα. Έχουν πάρει για μία εβδομάδα. Τώρα θα λειτουργήσουμε με βάση κάποιο καινούριο πρόγραμμα την επόμενη εβδομάδα. Έτσι πηγαίνουμε με βάση αυτό που έχουμε πει με το υπόλοιπο team. Ούτως ώστε αλλάζουμε λίγο και τους στόχους μας. Και εγώ εύχομαι οι ποδοσφαιριστές να τηρούν το πρόγραμμα, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να είναι τουλάχιστον σε ένα επίπεδο όταν θα ξανασμίξουμε, να ξεκινήσουμε από μία βάση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το λέμε και το καλοκαίρι, στη διάρκεια που ξεκουράζονται, ότι πρέπει κάτι να κάνουν, έτσι και τώρα. Παρόλο που έχουμε καραντίνα, θα μπούμε στην καραντίνα από αύριο, νομίζω ότι υπάρχει και ο τρόπος και ο χρόνος να κάνουμε κάποια πράγματα για τον εαυτό μας. Στέλιο, να μου αναφέρεις και τους συνεργάτες σου στο team που είναι μαζί σου. Βοηθός μου είναι ο Νίκος ο Αντωνιάδης, τη σειρά τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα και το τελευταίο 1,5 χρόνο που βρίσκομαι και εγώ στο τιμόνι της ομάδος είναι ο άμεσος συνεργάτης μου. Γυμναστής είναι ο Χρυσόστομος ο Άγουρος. Γυμναστής θερματοφυλάκων είναι ο Μπάμπης ο Ταμπάσης. Και οφείλω να πω ότι εκτός το team που είμαστε πολύ αγαπημένοι, ήθελα να αναφερθώ στο κομμάτι ότι πραγματικά, αν η Ερυθρέα φημίζεται για κάτι, είναι για το ότι είναι μια οικογένεια πραγματική. Από τον πρόεδρο μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο που ασχολείται γύρω από την ομάδα, και αυτό φαίνεται κάθε μέρα και στο προπόνηση και στα παιχνίδια. Υπάρχει ένα κλίμα που, επειδή έχω περάσει από πολλούς πάγκους, είτε σαν ποδοσφαιριστής αλλά είτε σαν προποντής, αλλά και από πολλές ομάδες σαν ποδοσφαιριστής, είναι αξιοζήλευτο. Αυτό το πράγμα υπάρχει σε πολύ λίγες ομάδες. Ωραία. Νίκο, μέχρι στιγμής έχεις πετύχει 5 τέρματα. Εάν συνεχιζόταν ακόμη το πρωτάθλημα, θα συνέχιζες να σκοράρεις. Ναι, ναι. Θα ήθελες σε κάποιον κάπου να αφιερώσεις τα 5 γκολ που έχεις πετύχει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα? Όχι. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο από τα 5 που έχεις πετύχει μέχρι στιγμής? Νομίζω αυτό το τελευταίο με τους Τράχωνες ήταν το πιο δύσκολο για μένα. Το οποίο και πανηγύρισες περισσότερο? Ναι. Ήταν και πολύ σημαντικό το γκολ εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Από τον coach μας ακούει βέβαια, δεν έχεις παράπονα, είπες είσαι ευχαριστημένος, έτσι? Ναι. Για πες μου έτσι, με τους συμπαίκτες σου, ποιος είναι αυτός που σας συμβουλεύει, ή και αυτός που κάνει τις περισσότερες πλάκες, που σας πειράζει? Πες μας έτσι, πώς είναι το κλίμα έτσι μεταξύ σας? Ο Γεωργόπουλος είναι, μας πειράζει συνέχεια τα παιδιά στην ομάδα. Αυτά, όλα τα άλλα παιδιά είναι μικρά, είναι στην ίδια ηλικία με μένα. Αυτό το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό, όλοι πειράζονται μεταξύ τους και δεν προσβάλλεται κανένας. Αυτά. Εσύ είσαι Νίκο φοιτητής, έτσι, δεν είναι? Ναι. Πού σπουδάζεις? Στο Οντηρή. Και εσύ τώρα, λόγω της καραντίνας, θα σταματάτε τα μαθήματα ή συνεχίζετε? Ορίστε. Online τα κάνουμε τα μαθήματα. Online. Τι σπουδάζεις, τι σου αρέσει, τι θέλεις να... Sports management σπουδάζω, είναι το major μου. Αυτό, και μου αρέσει να συνεχίσω και με την προπονητική μετά το ποδοσφαίρο. Α, δηλαδή να παραμείνεις στο χώρο του ποδοσφαίρου, έτσι? Ναι. Θα
θα κάνεις τα μαθήματα, να πάρεις και το δίπλωμα. Ναι, ναι. Στέλιο, είναι ωραίο, έτσι, νέα παιδιά. Όπως έχουμε, έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές που είναι φοιτητές. Πάρα πολλά παιδιά. Και έχουμε και ποδοσφαιριστές που είναι κάτω από 18 χρονών, οι οποίοι και αυτοί είτε είναι στην τρίτη ηλικίου και θα δώσουν πανελλήνες και είναι ιδιαίτερα καλοί μαθητές. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι όταν θέλει κάποιος μπορεί να συνδυάσει και τον αθλητισμό και τη μάθηση και είναι κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να χαιρόμαστε όταν υπάρχουν τόσοι ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές που συντοχρόνως προσπαθούν να κάνουν και κάποια άλλα πράγματα. Πάντως και ο Πανεθραϊκός έχει πολύ καλές ακαδημίες, Στέλιο. Σίγουρα. Πάρα πολύ καλές ακαδημίες, δεν το συζητάω. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο το ότι η ομάδα στηρίζεται σε πάρα πολλές γηγενείς ποδοσφαιριστές. Και όπως είδατε, όπως ο Νίκος αυτή τη στιγμή είναι 13 χρόνια στην ομάδα, υπάρχουν σαν τον Νίκο και περισσότερα χρόνια κάποια παιδιά, γιατί είναι λίγο μεγαλύτερη ενδεχομένως από τον Νίκο. Άρα μιλάμε για ποδοσφαιριστές που μπορεί να τους έχουμε στις τάξεις μας πάνω από 15 χρόνια, γιατί τώρα μπορεί να είναι 23-24 χρονών και να τους έχουμε από 5 χρονών. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί την πονάνε την ομάδα. Λοιπόν, coach, πώς βλέπεις το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, έτσι, χωρίς την παρουσία φιλάθλων? Εντάξει, είναι λυπηρό. Είναι, ξέρετε, πολλές φορές χωρίς κόσμο, και αυτόν τον λίγο κόσμο που, εντάξει, επειδή στην Α κατηγορία σε κάποια παιχνίδια έχει αρκετό κόσμο, ακόμα και σε παιχνίδια που ενδεχομένως λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω του ότι μπορεί να μην βοηθάει πολύ το γήπεδο, να μην έχεις πάρα πολύ κόσμο, σου λείπει αυτό το πράγμα, αυτή η επαφή, γιατί υπάρχει μια επαφή πάντα με τον κόσμο. Υπάρχει μια ένταση, ενδεχομένως όταν παίζεις εκτός έδρας, όταν πας κάπου αλλού, αλλά γενικώς δεν νομίζω ότι ούτε εμείς οι προπονητές, αλλά ούτε και οι αθλητές θέλουν να παίζουν με άδεια γήπεδα. Είναι πολύ, έτσι, δύσκολο να βλέπεις αυτή την κατάσταση και να μην μπορείς να κάνεις κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή, αναγκαστικά, πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα. Νίκο, πώς ήταν το πρωτάθλημα έτσι χωρίς φιλάθλους, χωρίς την παρουσία φιλάθλων? Εντάξει, σίγουρα δεν είναι το ίδιο ευχάριστο με το να έχεις φιλάθλους στα παιχνίδια. Αυτό προσωπικά εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν είναι ωραίο. Αυτό τώρα περιμένουμε να αλλάξει ο κανόνας, ο νόμος, για να έρθει ο κόσμος στα γήπεδα. Στέλιο, η διαιτησία μέχρι στιγμής, υπήρχε κάποιο παιχνίδι που είχατε παράπονα? Εντάξει, η διαιτησία πρέπει να ξεκινάς με δεδομένο ότι είναι άνθρωποι όπως και εμείς, ότι θα γίνουν λάθη κάνουν όλοι. Άμα δεν μπορείς να δεις καλοπροαίρετα το κομμάτι της διαιτησίας, συνήθως ψάχνεις να βρεις γύρω από αυτό και πίσω από αυτό δικαιολογίες και να καλύψεις τις δικές σου αδυναμίες. Εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς διαιτητές. Εντάξει, ο Σύνδεσμος Αθηνών αυτή τη στιγμή μιλάμε για διαιτητές που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μιλάμε για τη Super League 1, Super League 2. Πολλά παιδιά από αυτά που είναι και νεαροί σε ηλικία και έχουν τα φόντα να προχωρήσουν και ακόμα και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, γιατί κάποια παιδιά από αυτά μας παίζουν στα αξιολογημένα παιχνίδια, δείχνουν ότι έχουν τα φόντα και τα παιχνίδια να τα χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό όπως παίζουν στο υψηλό επίπεδο, και αυτό εμάς πρέπει να μας χαροποιεί. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο η διαιτησία. Δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να καθόμαστε και να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Και το πρωτάθλημα, το επίπεδο του πρωταθλήματος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
Κάθε χρόνο είναι διαφορετικό. Σίγουρα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που κατεβαίνουν πολλές φορές σε επίπεδο, παίζουν σε υψηλότερο επίπεδο κάποια χρονιά και ξαφνικά τους βλέπουμε και στην Α κατηγορία λόγω του ότι έχουν μεγαλώσει λίγο σε ό,τι έχει σχέση το κομμάτι της ηλικίας τους και αυτό προσδίδει μια ποιότητα πολλές φορές στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Και σίγουρα ξεπετάγονται και ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Νίκος, οι οποίοι και αυτοί έχουν τα φώτα για να προχωρήσουν και να παίξουν σε υψηλότερο επίπεδο. Άρα κάθε χρονιά κάτι κερδίζουμε, κάτι χάνουμε. Εγώ αυτό θεωρώ. Δεν είναι όλες οι χρονιές οι ίδιες, αλλά το επίπεδο σε αρκετές ομάδες και ειδικά στο δικό μας όμιλο, γιατί επειδή έχω δει και κάποια παιδιά στους άλλους ομίλους, νομίζω ότι είναι αρκετά υψηλό. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη, έτσι, για τον πρώτο ομίλο της Α κατηγορίας, που έχει, νομίζω ότι οι ομάδες αυτή τη στιγμή, να μην πω υπερβολές, 7-8 ομάδες θα πρωταγωνιστούσαν στους άλλους ομίλους, θα ήταν στις πρώτες θέσεις. Ποιες άλλες ομάδες έχεις παρακολουθήσει από τους υπόλοιπους ομίλους, Στέλιο? Έχω παρακολουθήσει και τους Τράχονες και τους Αγίους Αναργύρους. Mm-hmm. Έχω δει το Χολαργό, τον Παπάγο. Είναι ομάδες που έχουν δυναμική, κάποιες από αυτές. Απλά θεωρώ ότι είναι αυτό που λέμε, ότι ενδεχομένως είναι 1-2 ομάδες στον κάθε όμιλο εκεί που χρήζονται σε εισαγωγικά φαβορί και ενδεχομένως μέχρι το τέλος να αντέξουν και να είναι πρώτοι, δεύτεροι στους ομίλους τους, αλλά είναι τελείως διαφορετικό από το, σε σχέση με τον όμιλο το δικό μας. Το δικό μας όμιλο αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πεις ποιος θα βγει πρώτος. Ενώ εκεί, ας πούμε, αν πας στον όμιλο που είναι όλοι οι Ισιακός ή η Αγία Παρασκευή μαζί ή πας στον όμιλο που είναι οι Άγιοι για κάποιες άλλες ομάδες ή Τράχονες, ενδεχομένως να μπορείς να πεις ότι αυτές οι δύο θα ξεχωρίσουν. Οπότε νομίζω ότι παίζει ρόλο αυτό, είναι και η δυναμική του κάθε ομίλου. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως να είναι λίγο πιο βατή ο δεύτερος και ο τρίτος όμιλος σε σχέση με το δικό μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα που έχω βγάλει εγώ τώρα αυτό το διάστημα. Από την Εψανά, μήπως παρακολούθησες τον Αχαρναϊκό, την ομάδα που αγωνίστηκες σε αρκετά χρόνια? Ναι, ναι, επειδή, εντάξει, τώρα μου κάνεις μια ερώτηση που, επειδή ξέρεις ότι έχω περάσει αρκετά χρόνια το Αχαρναϊκός από δεσφαιριστής, έχω επαφές με κάποιους ανθρώπους της ομάδος. Ξέρω ότι δεν έχω ξεκινήσει είναι καλά. Είναι λυπηρό, έτσι, ο Αχαρναϊκός, ναι, να βρίσκεται τόσο χαμηλά στη βαθμολογία. Ναι, ναι, ναι. Από όσο γνωρίζω και επειδή μιλάω με κάποιους ανθρώπους που είναι στη διοίκηση και κάποια παιδιά που ασχολούνται γύρω από την ομάδα και στα τμήματα υποδομά, αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτός ο σκοπός η ομάδα να ανεβεί. Δεν μπορεί να ανεβεί από ό,τι φαίνεται. Προσπαθούν να κάνουν κάτι καινούργιο, αλλά σίγουρα όταν έχεις την ιστορία του Αχαρναϊκού θεωρώ ότι δεν είναι και ότι καλύτερο να βλέπεις αυτή την ομάδα που κάποιες εποχές μεσουρανούσε στα γήπεδα τουλάχιστον της ΓΑΜΑ Εθνικής, αν μην πω πιο πάνω επειδή έχει παίξει και στη Β', να μην μπορεί αυτή τη στιγμή να σταθεί με ένα ρόστερ που να είναι, έτσι, εκτός από αξιοπρεπή, να βγάζει και μια ποιότητα. Αυτή τη στιγμή ενδεχομένως δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, αλλά ο Αχαρναϊκός, επειδή είναι μεγάλη ομάδα, θα βρει το δρόμο του κάποια στιγμή. Τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες, επειδή γνωρίζω και για τον Άγιο Στέφανο, αλλά και για την Τρεγλία, φαίνεται ότι έχουν πολύ ποιοτικά ρόστερ. Η Τριγλία Ραφίνας είναι πρώτη και δεύτερος είναι ο Άρης Βούλας. Ναι, το ξέρω. Στον ένα όμιλο και νομίζω... Ο Παλαινιακός είναι στον άλλον όμιλο. Στον άλλο όμιλο. Λοιπόν, απλά επειδή ο Άγιος Στέφανος είναι με την Τριγλία και επειδή είμαστε πολύ κοντά σαν περιοχές, γνώριζα ότι είχε ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ που μπορεί φαινομενικά να ήταν και το πρώτο φαβορί. Αλλά η Τριγλία είναι μια ομάδα που έχει ένα κορμό, έχει πάει καινούριος προπονητής και δείχνει αυτή τη στιγμή ότι ενδεχομένως είναι στην καλύτερη κατάσταση από αυτές τις ομάδες.
Τώρα, απ' την άλλη, θα δούμε τον Παλινιακό, γιατί έχει κάποιες παίκτες ενδεχομένως και από τη Γάμα Εθνική, που έτσι, δείχνει μια σοβαρότητα και μια σταθερότητα. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά θα κρυφθούν στο τέλος, όταν θα βγουν οι πρώτες ομάδες και θα πάνε στα μπαράζ. Γιατί από ό,τι γνωρίζω, δεν βγαίνεις απευθείας. Σωστά. Νίκο, στο τελευταίο παιχνίδι που γνωρίσατε την πρώτη σας ήττα με το Ηράκλειο, από ό,τι μου είπατε, είχε η κάθε ομάδα από ένα ημίχρονο, το Ηράκλειο εκμεταλλεύτηκε το δικό του καλό ημίχρονο και κέρδισε, ενώ εσείς δεν αξιοποιήσατε κάποιες ευκαιρίες. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Στο πρώτο μπήκανε πιο δυνατά από εμάς, μας χαφνιάσανε. Αλλά στο δεύτερο πιστεύω ότι το ισορροπήσαμε το παιχνίδι, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Ωραία. Coach, εάν στο τέλος της σεζόν βρεθείτε, θέλω να πω, θα κυνηγήσετε να παίξετε, θα κυνηγήσετε την άνοδο. Όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα πάντα. Νομίζω πάλι μαζί είχαμε ξαναμιλήσει πριν 3 μήνες περίπου, όταν είχε έρθει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και έχουμε πει ότι αν και εφόσον η ομάδα μπορεί να είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία και μπορεί να βγει πρώτη και να πάρει την κατηγορία, είχαμε πει, γιατί το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι... Το roster, με αυτό το roster, συγγνώμη κότς που σε διακόπτω, μπορεί ο Πανερθραϊκός να ανέβει? Κοιτάξτε, το roster είναι καλό, έως πολύ καλό. Ενδεχομένως, γιατί τώρα λέμε κάτι αυτή τη στιγμή και σε 2-3 μήνες μπορεί ενδεχομένως να έρθει κάποιος ποδοσφαιριστής στην ομάδα μας. Οπότε εγώ δεν θέλω να αναιρέσω αυτά που λέω τώρα για την ομάδα μου και για τους ποδοσφαιριστές μου. Πάντα ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής το Δεκέμβριο χωράει σε όλες τις ομάδες. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό θα το δούμε όταν χρειαστεί σε 2 μήνες περίπου, σε 1,5-2 μήνες, που θα έχει τελειώσει και αυτό το πράγμα που περνάμε τώρα. Αλλά εγώ θα σταθώ στο ότι αν η ομάδα με τους δικούς της ποδοσφαιριστές, κατά κύριο λόγο, όπως είναι τώρα, μπορεί να πάρει την κατηγορία, ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα πάμε να παίξουμε κανονικά, αλλά εγώ θέλω, λέει, να μην έχω 20 μονοχρονίτες στην ομάδα μου, θέλω να έχω πολλούς ποδοσφαιριστές γηγενείς και αυτούς που θα είναι μονοχρονίτες να είναι η φωτεινή φάρη μέσα στην ομάδα. Με αυτή τη λογική λειτουργεί ο κ. Σαχαρονιάν και νομίζω ότι είναι και ένας λόγος που είμαστε μαζί, συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα και αυτό αποπνέει και την υγεία του συλλόγου για μένα. Σε αυτό το ίδιο μήκος κύματος ήθελα να αναφερθώ και στον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον Γιάννη τον Δημητρίου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που στηρίζει τον πρόεδρο, τον προπονητή, έχει την άποψή του και πάντα είναι υπέρ των νεαρών ποδοσφαιριστών και αυτό, ξέρετε, είναι σε βάθος χρόνου κέρδος για ένα συλλόγο. Νίκο, η δική σου άποψη, όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, μπορεί ο Πανερυθραϊκός να τα καταφέρει και να κάνει το όνειρο της ανόδου πραγματικότητα? Εντάξει, ο Πανερυθραϊκός αυτή τη στιγμή έχει αποδείξει ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες στον όμιλο. Και θεωρώ ότι άμα καταφέρουμε να συνεχίσουμε έτσι, θα μπορούσε, ναι. Αλλά το δύσκολο κομμάτι είναι να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Έχει τύχει να μιλήσει με αντίπαλους ποδοσφαιριστές, να ακούσεις καλά λόγια για την ομάδα σας? Δεν έχει τύχει να μιλήσει με κανένα ποδοσφαιριστή από άλλη ομάδα. Ωραία. Coach, κλείνοντας, δεν μπορούμε πλέον, όπως ξέρεις, να βρισκόμαστε στο γήπεδο, πλέον μέσω Skype, να συζητάμε έτσι για το ποδόσφαιρο που όλοι αγαπάμε, έτσι, Στέλιο? Έτσι είναι, έτσι είναι. Είπαμε ότι θα κάνουμε υπομονή. Προέχει η υγεία του κόσμου, η δική μας και όλων που συναναστρεφόμαστε και αγαπάμε κάποιους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Από εκεί και πέρα έχουμε το χρόνο,
να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο, να κάνουμε πράγματα, θετική ενέργεια και θα ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση όλοι μαζί. Νίκο, πως είναι άβολο έτσι να μην μπορείς να κάνεις αυτό που αγαπάς, έτσι Νίκο? Ναι, ναι, πολύ. Πώς θα περνάς τον ελεύθερό σου χρόνο, τι σκέφτεσαι να κάνεις έτσι τώρα την περίοδο της καραντίνας? Θα θέλω να γυμνάζομαι μέσα στο σπίτι, να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου. Αυτό δεν μπορώ να κάνω και πολλά. Ωραία. Λοιπόν, coach, ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε υγεία και να τελειώσει το συντομότερο δυνατό αυτό και να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Ναι. Θα συμφωνήσω και θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο γήπεδο πλέον. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, το να τα πούμε μέσω Skype είναι πολύ καλό, αλλά το καλύτερο είναι να βρεθούμε στο γήπεδο όλοι. Νίκο, και σε σένα υγεία. Και περισσότερα γκολ στη συνέχεια όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.